Σήμερα έγινε μια πολύ μεγάλη απορία, μια μεγάλη διαδήλωση που και εσείς το ακούτε. Το σύνθημα ήταν «Οργή και θλίψη» για την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτή η οργή και θλίψη απευθύνεται και στην κοινωνία, στον εκφασισμό της και προς την πολιτεία και μάλιστα ζητήθηκε ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την διελεύκαση της υπόθεσης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη Βουλή. Συζητούμενο λοιπόν είναι αυτή τη φορά να υπάρξει μία όχι απάντηση ρητορικού επίπεδου, όχι μία εξαγγελία, όχι μία ευχή, όχι μία διακήρυξη, αλλά ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που να αφορά για πρώτη φορά ίσως αυτό που όλοι γνωρίζουν, την ατιμωρησία της αστυνομίας, την αυθαιρεσία και την ατιμωρησία των αστυνομικών οι οποίοι διαπράττουν ενίοτε πολύ σοβαρά δικήματα, όπως είναι στην περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου, και δεν χωρά καμία αμφιβολία διότι κυκλοφόρησε ευτυχώς το βίντεο και ο κόσμος και όλοι μας είδαμε την βιαιότητα με την οποία αντιμετώπισαν τον ετοιμοθάνατο παιδί μια συγκεκριμένη ομάδα αστυνομικών. Αυτή τη φορά λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μια τέτοιου είδους πιστική απάντηση σε σχέση με την χρόνια ατιμωρησία της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Και βεβαίως η γενική απέτηση είναι η τιμωρία, αποφασιστική τιμωρία των αστυνομικών που διέπραξαν αυτό το αδίκημα.